Σκούρα τα βρίσκουν αυτοί οι οποίοι φέρονται να εκμεταλλεύονται περιουσίες των Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα με τις αντιδράσεις μετά την καταχώρηση ποινικής υπόθεσης εναντίον του φερόμενου σφετεριστή Σιμών Μιστριέλα Αϊκούρτ και το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εναντίον του Γερμανού Μάρτιν Γιώζεφ Ρίγκελς να δίνουν και να παίρνουν. Όπως δήλωσε στο κανάλι Χάπερ Κυπρίς και αναμεταδίδει η Χαλκίν Σεσί, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουρκοκυπρίων Εργολάβων Καφέρ Κουσαφέρ, ο οποίος μάλιστα ήταν παρόν κατά την τελευταία δικάσιμο του Αϊκούτ στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκοσίας, μια σοβαρή οικονομική κρίση είναι πρώτων πυλών. Η Νότια Κύπρος επιτίθεται στην οικονομία της τουρκικής δημοκρατίας Βορείου Κύπρου. Είναι ένα αποτελεσματικό βήμα για αυτούς. Οπότε τι κάνουμε? Τίποτα. Περιμένουμε να λυθεί το πρόβλημα. Αυτή η κίνηση της Νότιας Κύπρου αποτελεί ένδειξη σοβαρής οικονομικής κρίσης. Αυτή η κατάσταση πρέπει να προβληματίσει και να γίνουν βήματα. Είναι σαν να μας εγκατέλειψαν στη μοίρα μας. Αντιδράσεις υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες και από τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ, ο οποίος χαρακτήρισε τις δίκες που διεξάγονται γύρω από το διοκτησιακό απαράδεκτες, για να προσθέσει πως κάτι τέτοιο διωγγώνει τη δυσπιστία μεταξύ των δύο, όπως είπε, λαών της Κύπρου. Θετικά αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις πρόσφυγες από το Τρίκομο, οι οποίοι σκέφτονται να λάβουν μαζικά νομικά μέτρα εναντίον αυτών που σφετερίζονται ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα. Είναι μια θετική κατάσταση, αλλά είναι η αρχή ακόμα. Πιστεύω το επόμενο βήμα είναι ότι πρέπει να κινηθούν αγωγές από τους ιδιοκτήτες εναντίον των σφετεριστών για αποζημιώσεις. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τρικόμου βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τους τοπικούς άρχοντες και άλλων χωριών που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, προτρέποντάς τους να ενημερώσουν τις αρχές για ό,τι στοιχεία έχουν ενώπιόν τους. Να κινηθούν νομικά, να μαζέψουν στοιχεία συγκεκριμένα και να πάνε στην αστυνομία να δώσουν καταθέσεις και να καταγγείλουν την υπόθεση. Mm-hmm. Εμείς αυτό κάνουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και σαν Κοινοτικό Συμβούλιο, μαζεύουμε στοιχεία και εγώ ίδιος θα πάω στην αστυνομία να δώσω τα στοιχεία που έχω. Επισημαίνεται ότι ένταλμα σύλληψης εναντίον του Γερμανού φερόμενου ως σφετεριστή, ο οποίος διαμένει στα κατεχόμενα, εκδόθηκε την περασμένη Τετάρτη, ενώ σύμφωνα με τις αρχές δεν αποκλείεται να εκδοθεί εναντίον του και ευρωπαϊκό ή και διεθνές ένταλμα σύλληψης.